Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Skype με την περιοχή της Ηλίας και τον τοπικό βουλευτή του Κινάλ, τον Μιχάλη τον Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά, από την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Ο λόγος που ζητήσαμε να έχουμε την σύνδεση μαζί σας είναι βεβαίως τα οικονομικά και εν ώψη και του προϋπολογισμού στην Βουλή και των οικονομικών μέτρων που δίνει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας της καραντίνας. Όμως θέλω να ξεκινήσω από αυτό το υγειονομικό κομμάτι. Θέλω ένα μικρό σχόλιο σας. Γιατί δεν πέφτουν οι αριθμοί, παρόλο το ότι έχουμε οριζόντια καραντίνα, παρόλο το ότι έχουμε τον εγκλεισμό μας και τον αυτοπεριορισμό ή τον περιορισμό που μας επιβάλλει η πολιτεία? Κοιτάξτε, όλους μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την εφαρμογή του lockdown, το οποίο είναι ανησυχητικό αυτό καθ' αυτό, αλλά και επίσης γιατί πιέζει το σύστημα υγείας όσον αφορά τον αριθμό των νοσηλευόμενων από COVID και τον αριθμό των οποίων των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε μονάδες θετικής θεραπείας. Και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία για το αν τελικά θα καταφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας να νοσηλεύσει όλα τα περιστατικά που θα νοσήσουν από COVID. Αυτό είναι προϊόν και αποτέλεσμα, θεωρώ, όλων των αλλοπρόσαλων αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση με σχετική καθυστέρηση. Αυτό όμως που κυρίως βαρύνει την κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι μόλις την ημέρα της εφαρμογής του lockdown θυμήθηκε να προσλάβει γιατρούς και νοσηλευτές στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, καθυστερημένες αποφάσεις, όταν ήδη ο κίνδυνος ήταν ορατός, όταν τα κρούσματα είχαν αρχίσει να ξεπερνούν τα 2.000 ημερησίως. Η κυβέρνηση, αντί να κάνει αυτό που έπρεπε με γρήγορες αποφάσεις να ενισχύσει το σύστημα υγείας, επιχείρησε να κλείσει το μάτι στην αγορά, να κρατήσει μεν την αγορά ανοιχτή ενώ φαινόταν ότι πάμε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και κύριε Μαυρίδη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά και πριν τις 30 Νοεμβρίου αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης έλεγαν, νομίζω με πρωτοφανή χαλαρότητα, ότι θα ανοίξουμε μερικώς στην αγορά την 1η Δεκέμβρη με 3.000 κρούσματα τότε. Και αυτό συνεχίστηκε μετά. Δεν φαίνεται ότι κάποια στελέχη της κυβέρνησης έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του υγειονομικού κινδύνου. Και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει να στηρίξει ουσιαστικά τους εμπόρους επαγγελματίες επιχειρηματίες, προσπαθεί να τους πείσει ότι παλεύει να ανοίξει την αγορά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή με 2.000 κρούσματα και 1.500 σήμερα, ένα μήνα μετά το lockdown. Πάντως το επιχείρημα το ότι δεν τα πήγαμε καλά και αφήσαμε ανεκμετάλλευτο το καλοκαίρι και ενδεχομένως ανοίξαμε τα σύνορα με τον τουρισμό, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν ευσταθεί με την έννοια ότι η έξαρση της πανδημίας είναι στη Βόρεια Ελλάδα και θα έλεγα και σε λιγότερο τουριστικές περιοχές από ό,τι στα νησιά και την Νότια Ελλάδα που κατά βάση έχουμε το φορτίο του τουρισμού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πολίτης ο οποίος αμφιβάλλει ότι στη δεύτερη φάση της πανδημίας η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τα πήγε καλά, αλλά έκανε και πάρα πολλά λάθη και καθυστέρησε πάρα πολύ να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ακόμα και σε περιπτώσεις νομών και περιοχών όπου έπρεπε να έχει εκπονήσει τοπικά σχέδια και διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης, καθυστέρησε πάρα πολύ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αρκετές περιοχές και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και γενικά της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό λοιπόν δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από τις ευθύνες, το γεγονός ότι είναι μια ασύμμετρη απειλή ο κορονοϊός. Υπάρχουν ευθύνες και το ξαναλέω. Πρώτον, γιατί δεν έγινε γρήγορα αντιληπτό το πόσο σοβαρό είναι το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι αρκετοί υπουργοί έλεγαν τον Μάιο και τον Ιούνιο ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο, ότι ο κορονοϊός είναι πίσω μας και πόσο καλά τα πέτυχε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και άφηναν ολόκληρους μήνες χωρίς να στελεχώσουν δημόσιο σύστημα υγείας, να προετοιμάσουν ένα καλό και σοβαρό και αξιόπιστο σύστημα ιχνηλάτησης και διαγνωστικών τεστ με όρους τυχαίου δείγματος και όχι μόνο να πηγαίνουμε από φορέα σε φορέα. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα θωράκιζαν και το δημόσιο σύστημα και θα έδιναν, πιστεύω, μια καλύτερη εικόνα σε χρόνο προθύστερο από αυτόν τον οποίο τελικά έγινε αυτή η εικόνα αντιληπτή και οδηγήθηκε στην απόφαση του lockdown. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι βέβαια τώρα η ώρα που δίνουμε τη μάχη ακόμα, γιατί, κύριε Μαυρίδη, φοβάμαι ότι αρκετοί από το πολιτικό σύστημα και κυρίως από την κυβέρνηση θεωρούν ότι ξεπερνάμε τον οικονομικό κίνδυνο και συζητάνε με μεγάλη, έτσι,
όπως πρέπει, χαλαρότητα για την επόμενη μέρα της οικονομίας. Τον υγειονομικό κίνδυνο δεν τον έχουμε ξεπεράσει και η οικονομία χρειάζεται τώρα στήριξη, ώστε να μπορέσει όταν ανοίξει η αγορά, να μπορέσουν οι επαγγελματίες να ξαναμπούν στα μαγαζιά τους και να μην δούμε το λυπηρό φαινόμενο, κάποιοι να σκεφτούν πολύ σοβαρά να μην ανοίξουν, γιατί θα έχουν πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολλά χρέη μέσα στο 20 λόγω της κατάστασης και βεβαίως δεν θα βλέπουν καμία στήριξη από την κυβέρνηση και καμία προοπτική στο μέλλον. Ξέρετε, κύριε Κατρίνη, στην πραγματική οικονομία, όταν ρωτάμε τους οικογενειάρχες, τις μικρές, μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις για το 2020, λένε έτσι με ένα θυμό να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ αυτή η χρονιά. Είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών. Και πολλοί λένε την ώρα που είμαστε με αναστολή λειτουργίας, την ώρα που είμαστε με λουκέτα στα καταστήματά μας, με ευθύνη της πολιτείας, μας έρχονται από εισπρακτικές εταιρείες οι πιέσεις για τις δέκοτες απλήρωτες, για τον έμφυα που πρέπει να πληρώσουμε, για τα τέλη κυκλοφορίας που τρέχουν ως ημερομηνίες. Όλο αυτό είναι κάτι που είναι θηλιά σε έναν βιοπαλαιστή μικρομεσαίο επιχειρηματία. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επιχειρηματίες, οι έμποροι, είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους, δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν τα μαγαζιά τους για να έχουν εισοδήματα, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας μέσα σε 20 μέρες, ένφια και φόρο εισοδήματος συνολικά 3,5 δις ευρώ. Και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν έχει σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν να πληρώσουν όλα αυτά, αλλά εξοργίζονται όταν βλέπουν την ίδια στιγμή που το καλύτερο μέτρο που μπορούν να έχουν είναι μια επιστρεπτέα των 2.000 ευρώ, να πρέπει να πληρώσουν 5-6.000 ευρώ σε υποχρεώσεις και οφειλές σε μια περίοδο, επαναλαμβάνω, που είναι τα μαγαζιά κλειστά και οι εργαζόμενοι σε αναστολή. Εργαζόμενοι με 534 ευρώ, που πρέπει να πληρώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις από τα 534 ευρώ μαζί με τα έξοδα διαβίωσης. Αυτό δεν ξέρω αν στην κυβέρνηση το έχουν καταλάβει τον πόνο, την αγωνία και την ανασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν προχωρήσει σε γενναία μέτρα στήριξης και έγκαιρα και άμεσα και αφήνουν το χρόνο να περνάει. Πλην της επιστρεπτέας που έχει φτάσει σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά όχι σε όλους, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, και ακούω πολλά παράπονα και από αγρότες και κτηνοτρόφους και από νέες επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν και από επιχειρήσεις που το διάστημα που υπολογίζεται αδικεί γιατί είναι εποχικές, που μένουν εκτός οποιασδήποτε ρευστότητας και ενίσχυσης σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία. Πλην λοιπόν της επιστρεπτέας, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άλλο μέτρο από την κυβέρνηση να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που 10 χρόνια στάθηκαν όρθιοι, που κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί με κάποια τραύματα, χρωστώντας σε δάνεια, σε τράπεζες, σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, αλλά παρόλα αυτά ήταν στο μαγαζί τους και πάλευαν για την επόμενη μέρα. Και τώρα φοβάμαι ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά να κλείσουν για να απαλλαγούν από περισσότερα χρέη που θα συσσωρεύσουν το επόμενο διάστημα. Οι τράπεζες, ναι, μεν έχουν αναστείλει προσωρινά τους πληστηριασμούς και τώρα, χθεσινή απόφαση, αναστέλνουν και τις δόσεις των δανείων για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν θα έρθει μετά από 5-6-7 μήνες. Το να πάμε παραπίσω. Που θα πάρουν μαζεμένα. Τις μεταφορές από φορολογία, μεταφορές από ασφαλιστικές φορές, μεταφορές από τραπεζικά δάνεια, πού θα βρουν τα χρήματα να τα πληρώσουν σε μια οικονομία που θα προσπαθεί να συνέλθει και σε μια κοινωνία η οποία θα έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθειές της, καταναλωτικές και όχι μόνο. Η εφαρμογή του μέτρου των 120 δόσεων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάει σε μια μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών, τουλάχιστον 120 δόσεις, να δουν το θέμα του ιδιωτικού χρέους με γενναιότητα. Και επειδή κάποιοι θα πούνε ότι είναι λαϊκισμός να μιλάμε για κούρεμα χρέους και υποχρεώσεων, η ίδια η κυβέρνηση στην επιστρεπτέα προκαταβολή το 100% δάνειο το κούρεψε σε 50% δάνειο και 50% ενίσχυση. Άρα, όταν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να βρει το μοντέλο και τον τρόπο να ενισχύσει τους ανθρώπους της αγοράς. Να ζητήσω και ένα σχόλιο για τον καινούριο προϋπολογισμό του 2021. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω, δεν να ζητήσω και ένα σχόλιο για τον καινούριο κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Ναι, ο προϋπολογισμός που ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα επιφυλάσσει, κύριε Μαυρίδη, πάρα πολλά μηδενικά, δυστυχώς, τα οποία αφορούν τους συμπολίτες μας. 0 ευρώ για επιπλέον επιδόματα μακροχρόνια ανέργων, 0 ευρώ για τους εποχικά απασχολούμενους στο τουρισμό, 0 ευρώ για αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους λόγω COVID. Λέτε και το 2021 θα είναι
το έτος που θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως η διατροφική αλυσίδα και δεν θα έχουν προβλήματα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές και παρόλα αυτά έχουν πληρωθεί ελάχιστα. 0 ευρώ για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, 0 ευρώ για επιστρεπτέα προκαταβολή. Το μόνο που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι ότι φτιάχνει ένα μαξιλάρι με 3 δισεκατομμύρια για όλες τις περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι το 20 όλα αυτά που δόθηκαν σε μέτρα, είτε αφορούσαν επιδόματα ειδικού σκοπού, αναστολές εργασίας, επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημιώσεις σε αγρότες, ήταν πάνω από 12 δισεκατομμύρια και όλα αυτά τα περιορίζει στα 3 δις η κυβέρνηση του 2021. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι το πλέον εξοργιστικό, το πρώτο δίμηνο του 2021 η κυβέρνηση έχει στόχο να πάρει περισσότερα έσοδα από το αντίστοιχο δίμηνο του 2020 που δεν είχαμε ούτε κορονοϊό ούτε κλειστή αγορά. Άρα καταλαβαίνετε πόσο εκτός πραγματικότητας είναι ένας προϋπολογισμός που φιλοδοξεί να έχει περισσότερα έσοδα με μικρότερα εισοδήματα της περασμένης χρονιάς. Αυτό και μόνο νομίζω ότι τα λέει όλα. Εμείς έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας. Θεωρούμε ότι δεν έχουν δοθεί οι κωδικοί που έπρεπε στη σωστή κατεύθυνση. Μοναδική εξαίρεση, και το κίνημα αλλαγής αυτό το υπερτονίζει, είναι η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που σωστά γίνεται για να υπάρχει ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και των εξοπλιστικών συστημάτων. Και το λέω αυτό, κύριε Μαυρίδη, γιατί θυμάστε ότι πέρυσι, στη τέτοια εποχή, το κίνημα αλλαγής είχε καταψηφίσει τη μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί ακριβώς βλέπαμε ότι λόγω της προκλητικότητας της Τουρκίας, του τουρκολιβικού μνημονίου, των δηλώσεων Ερντογάν, έπρεπε να θωρακιστούμε και να ενισχύσουμε τα εξοπλιστικά μας συστήματα και την άμυνα της χώρας. Τότε η κυβέρνηση έλεγε ότι κακώς καταψηφίσαμε, ήρθε στην πορεία του χρόνου και αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό 3 φορές για να καταλάβει ότι η άμυνα δεν διασφαλίζεται μόνο από τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά χρειάζεται και συγκεκριμένα εξοπλιστικά συστήματα. Φέτος διορθώνει αυτήν την αστοχία, καλώς κάνει και εμείς το επισημαίνουμε, γιατί είναι εξίσου σημαντικό να αισθάνονται οι πολίτες μας ασφαλείς από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Ασφάλεια είναι και η οικονομία και ο πολίτης θέλει και την οικονομική του δυνατότητα και δύναμη για να νιώθει ασφαλής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη, για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε εσάς. Ήταν ο βουλευτής Ηλίας Μιχάλης Κατρίνης.